συναντήθηκε η Μέρκελ. Πάλι στους Γερμανούς πέσαμε. Και ο Μακρόν. Σας είπα επίσης ότι στο τελευταίο Eurogroup είχαμε τη συζήτηση για την περαιτέρω ευρωπαϊκή τραπεζική ενοποίηση, το νέο ρόλο του ESM κτλ. Και ήρθε και εκείνος ο γκουρού των Fund σε μία συνέντευξή του στη Wall Street Journal να μας πει χθες, έκανε το γύρο ειδησιογραφικά και του διαδικτύου, ότι το ευρώ πλέει τα λίσθια, πνέει τα λίσθια και είναι μετρημένες οι μέρες του. Και κάπου εκεί άρχισε να μπερδεύει το πράγμα, γιατί την ίδια ώρα σας θυμίζω ότι είναι η εβδομάδα της κυρίας Μέη και του Brexit, είναι η εβδομάδα που ο Σαλβίνι έχει ξεκαθαρίσει ότι με την Ιταλία δεν παίζουν και τον προϋπολογισμό της. Άρα αυτά από τη μια, ο γκουρού των Fund να μας λέει το ευρώ μετρά μέρες, η Μέρκελ με τον Μακρόν να λένε ότι χρειάζεται ένας άλλος προϋπολογισμός και ένας άλλος συντονισμός, το Eurogroup να μας λέει ότι προχωράει η τραπεζική ενοποίηση, ο ESM αλλάζει χαρακτήρα, οι πληστηριασμοί έρχονται στην Ελλάδα από το 19 με νέο ραπόρτο. Γενικώς η κατάσταση είναι εξόχως προβληματική και αντιφατική, και λέω να την ξεκαθαρίσουμε τη βοήθεια του καθηγητή χρηματοοικονομικής στο Πάντιο, του κυρίου Μελά. Καλημέρα κύριε Μελά. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα. Εσείς τώρα τι καταλαβαίνετε, ο γκουρού έχει δίκιο, το ευρώ, όχι το φαν, το ευρώ μετρά μέρες? Ναι, κοιτάξτε, τώρα έχω εμπιστοσύνη στο τι λέει η γκουρού των φαντ, δεν έχω καμία. Αλλά ούτε κανένας μπορεί να προβλέψει το τέλος του ευρώ. Έτσι να είμαστε σωστοί και αντικειμενικοί. Ότι υπάρχουν σαφέστατα προβλήματα στο ευρώ είναι δεδομένο. Το πώς θα εκδηλωθεί όμως η κρίση και πότε θα εκδηλωθεί και τι χαρακτήρα και κατευθύνσεις θα πάρει δεν το γνωρίζουμε. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε ως αντικειμενικοί παρατηρητές είναι ότι υπάρχουν πολλά πολλά προβλήματα. Και αν δεν γίνει κάτι, έχω την αίσθηση ότι τα πράγματα θα δυσκολεύουν μέρα με τη μέρα. Το θέμα βέβαια δεν είναι να γίνει κάτι, το θέμα είναι να γίνει κάτι προς μια κατεύθυνση που πραγματικά ας πούμε θα βάζει το ευρώ σε μια διαφορετική βάση. Πράγμα πάρα πολύ δύσκολο κατά την άποψή μου. Η βάση του ευρώ είναι τέτοια που να μπορεί να το βάλει σε άλλη βάση? Αυτό είναι το ερώτημα. Νομίζω ναι, νομίζω ότι θα μπορούσε, αλλά αυτό χρειάζεται τρομακτικές δράσεις, τρομακτικές συμφωνίες, και δεν νομίζω ότι είμαστε σε μια εποχή όπου πραγματικά οι συγκλήσεις ανάμεσα σε εθνικές οικονομίες και στις πολιτικές ελίτ των ισχυρών ευρωπαϊκών χωρών οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλλον θα έλεγα ότι είμαστε σε μια φάση που οδηγούν στην απόκληση, που όχι στη σύγκληση, στην απόκληση. Όλο και περισσότερο μεγαλώνουν οι δυνάμεις εκείνες οι οποίες δημιουργούν προβλήματα σε αυτό το αρχιτεκτόνημα. Ξέρετε κύριε Μελά, γιατί σήμερα δεν σας ζήτησα τυχαία να συνομιλήσουμε μετά από καιρό. Θέλω λιγάκι να ακτινογραφήσουμε μια εικόνα. Θα σας πω, στο μεγάλο κάδρο του πολέμου του εμπορικού οικονομικού Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, αυτοί είναι οι πρόδειλοι παίκτες, ακούγεται ότι όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες το γυρνά στην εσωστρέφεια, δίνεται χώρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή γαλλογερμανικό άξονα, δηλαδή Γερμανία, να παίξει ένα παιχνίδι οικονομικά. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Ας ξεκινήσω από αυτό. Όχι. Η εντύπωσή μου, και να μην πω η βεβαιότητά μου, εδώ και πάρα πολύ καιρό και για πολύ συγκεκριμένους λόγους, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παρέλθει μάλλον ο καιρός, η περίοδος όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ευρωπαϊκές χώρες έπαιζαν σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις του πλανήτη. Κατά την άποψή μου η ίδια η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απόρρια αυτής της αδυναμίας. Επομένως, επειδή το παιχνίδι σε γεωπολιτικό επίπεδο, γεωστρατηγικό και πλανητικό επίπεδο δεν παίζεται μόνο σε επίπεδο οικονομίας, αλλά παίζεται και σε επίπεδο, πρωταρχικά σε επίπεδο ισχύος, και όταν λέω και ισχύς συμπεριλαμβάνω και την οικονομία, αλλά όχι μόνο την οικονομία,
Βλέπω ότι το παιχνίδι έχει μετατοπιστεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας και γενικά Ηνωμένων Πολιτειών και Ανατολικής Ασίας. Αυτές είναι οι μεγάλες δυνάμεις οι οποίες συγκρούονται και θα συγκρούονται στο προσεχές μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, δυστυχώς, η Ευρώπη δυστυχώς έχει χάσει αυτό το ρόλο και θα παίζει έναν πολύ μικρό ρόλο σε όλες αυτές τις εξελίξεις. Εξάλλου, κάθε χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ μικρή σε πλανητικό επίπεδο, ακόμα και πληθυσμιακά. Έτσι είναι πάρα πολύ μικρή. Ωραία, κλείνω το ένα κάδρο. Πάω στο άλλο κάδρο. Η δεύτερη αφήγηση λέει, θα καταλήξουμε κάπου, είναι προφανές, αλλά η δεύτερη αφήγηση λέει ότι έτσι πως είναι τα πράγματα πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δει στην Ευρωζώνη, πορευόμαστε με γρήγορη ταχύτητα σε μια Ευρωζώνη και μια Ευρωπαϊκή Ένωση δύο ή τριών ή και τεσσάρων ταχυτήτων, πολυκεντρική, όπου η Βόρη, να το πω έτσι, θα είναι η πρώτη ταχύτητα και γι' αυτό προετοιμάζεται η Γερμανία. Πώς το ακούτε αυτό? Το ακούω ότι αυτό αποτελεί έναν σχεδιασμό της Γερμανίας. Αλλά επειδή η Γερμανία δεν παίζει μόνη της το πλανητικό επίπεδο και στις χώρες της Ευρώπης, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Τι θέλω να πω? Ακούστε, κύριε Σαχίνη, στο μυαλό μου πολύ καιρό τώρα, ναι, γυρίζει μία σκέψη. Τι επιδιώκει να κάνει ο Τραμπ με την Ευρώπη? Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο πρέπει να τεθεί. Ο Τραμπ παρατηρούμε ότι επιτίθεται και προχτές στην εορτή για τα που είχε πάει στο Παρίσι. Έτσι, η ορολογία, ο τρόπος εκφοράς του λόγου του έναντι του Μακρόν και έναντι των Ευρωπαίων γενικότερα που υπερασπίζονται τον Μακρόν ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος. Αυτό κατά την άποψή μου κάτι δείχνει. Μισό λεπτό. Δεν ήταν απλά συγκεκριμένος, με συγχωρείτε. Ήταν καταλυτικός. Δηλαδή, ωραία, του είπε, μιλάς για ευρωπαϊκό στρατό. Να σου θυμίσω ότι μερικές εβδομάδες ακόμη, δεν το λέω για εσάς, το λέω για τους ακροατές, μερικές εβδομάδες ακόμη να μέναν οι Γερμανοί στο Παρίσι, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όλοι οι Γάλλοι θα μιλάγατε γερμανικά. Δηλαδή, λοιπόν, είναι πρωτοφανή. Άσχετα αν είναι δίκαιο ή άδικο, δεν θα κάνουμε αξιολογική κρίση. Μες στην τρέλα, με συγχωρείτε, λέει και μερικά. Μα εγώ δεν είπα ότι δεν λέει. Λέω όμως ότι όλα αυτά τα πράγματα ακούγονται για πρώτη φορά από το στόμα ενός ηγέτη μιας δύναμης η οποία επί της ουσίας είναι ο ηγέτης αυτού που ονομάζω εγώ Δύση, δηλαδή Ευρώπης, Ιαπωνίας, Αυστραλίας. Επομένως, στο μυαλό μου περιτριγυρίζει πάλι αυτή η σκέψη. Τι επιδιώκει ο Τραμπ και πού το πάει ο Τραμπ σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Εάν στη θέση του Τραμπ, κύριε Σαχίνη, ήταν ένας πρόεδρος ο οποίος ακολουθούσε, δεν ήταν απρόβλεπτος, δεν είχε το χαρακτήρα του Τραμπ, ακολουθούσε μια συγκεκριμένη στρατηγική η οποία απέρεε από ένα συγκεκριμένο σχέδιο στρατηγικό των υπηρεσιών, της administration των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα ήμουν πιο σίγουρος για τα προς τα που πάει η Αμερική το παιχνίδι με την Ευρώπη. Όμως, λόγω του απρόβλεπτου του χαρακτήρα και του χαρακτήρα του ίδιου του Τραμπ, έχω ορισμένες επιφυλάξεις. Πάντως, αν σκεφτούμε ότι στέλνει και τον πρώην σύμβουλό του να δημιουργήσει προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις λεγόμενες δυνάμεις αντικαθεστωτικές, πρέπει να αναρωτηθούμε και να αφήσουμε τα υπόλοιπα τι σκέπτεται η Αμερικανική administration αυτή την περίοδο για την Ευρώπη. Τι επιδιώκει? Επιδιώκει διμερείς συνεργασίες με τις χώρες, παραδείγματος χάρη. Να σας πω κάτι, έτσι συλλογιζόμενος μαζί σας στο ραδιόφωνο. Δεν έχει καλές σχέσεις με την Πολωνία. Δεν έχει καλές σχέσεις με την Ουγγαρία. Δεν έχει καλές σχέσεις με την Ολλανδία. Δεν έχει καλές σχέσεις με τη Μεγάλη Βρετανία. Δεν έχει καλές σχέσεις με την Πορτογαλία, με την Ιταλία, την Ισπανία και με την Ελλάδα. Επομένως, πόσες χώρες σας είπα? Τις μισές. Τουλάχιστον, άρα τις μισές. Υπάρχει ένα έδαφος. Ναι, υπάρχει. Στο οποίο εδράζεται αυτή η κατάσταση. Επομένως, πρέπει να δούμε και να μελετήσουμε, και δεν είναι εύκολο, έτσι, να δούμε προς τα που πάει. Άρα, αυτές οι κινήσεις Τραμπ πιθανότητα να διαμορφώσουν ή να επιχειρήσουν να διαμορφώσουν ένα άλλο σκηνικό. Να σας και πω εγώ η τώρα. Γερμανία, ναι, να μείνει, ας πούμε, ναι,
με τους συμμάχους της γύρω-γύρω. Δηλαδή να μείνει με την Αυστρία, με καμιά Σλοβακία, ξέρω εγώ, και με καμιά Φιλανδία. Καλά, η Ελλάδα αφήστε τη βάλετε σε ένα αστερίσκο, γιατί οικονομικά είμαστε ό,τι θέλουν οι Γερμανοί, γεωπολιτικά είμαστε ό,τι θέλουν οι Αμερικανοί, αλλά έχετε ένα δίκιο, προεκτείνω τη σκέψη σας, διότι η αυθάδεια μιας ακραία υπερσυντηρητικής κυβέρνησης Πολωνίας έναντι της Μέρκελ, ακόμη και στο θέμα των αποζημιώσεων, ούτε αριστερή κυβέρνηση στην Ελλάδα το έχει κάνει αυτό. Ναι, ναι. Είναι εντυπωσιακή. Ναι, ναι. Και όχι μόνο. Υπάρχουν και οι Ουγγαροί, οι Ούγγροι, οι Ολλανδοί. Ανά πάσα στιγμή, όταν θα πούνε οι Αμερικάνοι, θα εγκαταλείψουν άρδιν τους Γερμανούς. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση. Και, δηλαδή, θέλω να πω ότι ίσως μπαίνουμε μπροστά σε ένα νέο σκηνικό. Δεν ξέρω αν θα διαρκέσει. Δηλαδή, αν παραδείγματο δεν εκλεγεί πάλι ο Τραμπ. Δεν ξέρω αν είναι μια. Γι' αυτό σας είπα. Δεν ξέρω αν ακόμα είναι μια συστηματική αντιμετώπιση από τη μεριά της Αμερικανικής administration η σχέση με την Ευρώπη. Αλλά τουλάχιστον όπως εκφράζεται αυτή τη στιγμή ο Τραμπ, στο μυαλό μου φαίνεται μια εικόνα ότι ο άνθρωπος θέλει πρωταρχικά να δημιουργήσει διμερείς σχέσεις με τις ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, να σας πω γιατί. Οι προηγούμενοι πρόεδροι των ΗΠΑ είχαν ένα σχεδιασμό. Είπανε, κοιτάξτε να δείτε, ειδικά ο πατέρας Μπους, ο Τζορτζ Μπους, ο πατέρας. Είχα σχεδιασμό. Κοιτάξτε, αντί να έχω 27 χώρες στην Ευρώπη, που να μου δημιουργούν προβλήματα ή να μιλάω με το καθένα ξεχωριστά για το τι πρέπει να γίνει. Δεν δημιουργώ σε μεγάλο βαθμό, δεν δίνω την πρωτοκαθεδρία στη Γερμανία ως ένα σύμμαχος σε ίσως ελληνικούς αλλά επικεφαλής, για να μπορέσω να μιλάω με έναν, εν πάση περιπτώσει, με αυτούς τους τύπους εκεί πέρα στην Ευρώπη, για να μπορέσω να εξασφαλίσω τα γεωπολιτικά και τα γεωστρατηγικά μου συμφέροντα και πάει λέγοντας. Αυτός ο σχεδιασμός φαίνεται ότι έχει φτάσει στα ωριά του. Και αυτό αποδεικνύεται σε πάρα πολλά πράγματα. Όχι μόνο στην οικονομική πολιτική που κάνει η Γερμανία, αλλά παραδείγματος χάρη στο θέμα των Δυτικών Βαλκανίων. Στο θέμα των Δυτικών Βαλκανίων η παρέμβαση των Αμερικάνων είναι ευθεία. Και αν θέλετε, και κοντράρεται με τους Γερμανούς. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι πρέπει να δούμε ακριβώς πού το πάει η Αμερική όσον αφορά το θέμα των σχέσεών της με τις ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα, κρατήστε αυτό λίγο. Η Αμερική έχει μπει, και πάω στην οικονομία, σε μια στρατηγική σταδιακής αύξησης των επιτοκίων της. Η Ευρωζώνη όχι, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Και ταυτοχρόνως ο Μακρόν ψέλησε προχθές ότι έχουμε καθυστερήσει στα πρόστιμα και θα καταρρεύσουμε στους μεγάλους κολοσσούς, λέγε με Ηνωμένες Πολιτείες, Google κτλ. Και οι Γερμανοί του είπαν καλά άστο. Ναι. Πώς θα αποκωδικοποιείτε και τα δύο? Κοιτάξτε, ο Μακρόν θέλει να εμφανιστεί περισσότερο ως προβάλλον το εθνικό συμφέρον σε αυτά τα σημεία, διότι υπολείπεται σε οικονομική αποδοτικότητα των Γερμανών και επομένως θεωρεί ότι πρέπει να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Οι Γερμανοί, οι οποίοι έχουν πιο εξαρτημένη οικονομία και εξαρτώνται και από τους δασμούς, αν βάλει δασμούς στα αυτοκίνητα με τις ΗΠΑ και είναι μια χώρα η οποία στηρίζεται κυρίως στο εξωτερικό της εμπόριο, καταλαβαίνετε ότι είναι διστακτική να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή είναι η ερμηνεία και εκεί είναι και οι αντιθέσεις ανάμεσα στις χώρες της Γαλλίας και της Γερμανίας. Μάλιστα. Ελάτε τώρα με αφορμή το Brexit. Πάμε στο πιο εσωτερικό, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Σκληρό μαλακό, συνέπειες στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνέπειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το Brexit. Καταρχάς, οι συνέπειες είναι σημαντικές στο θέμα της ισχύως. Το να χάνεις, παραδείγματος χάρη, μια χώρα όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία στο θέμα της ισχύως, της γεωστρατηγικής και γεωπολιτικής, παρότι πολλές φορές δεν συμφωνούσαν, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι η Γερμανία ειδικά, αλλά και η Ολλανδία, χάνουν ένα μεγάλο πελάτη. Δηλαδή, τα ισοζύγια τους ήταν πολύ πλεονασματικά. Ξέρω εγώ, 40 δισεκατομμύρια περίπου είχαν οι Γερμανοί πλεόνασμα
από το σωζύγιο, το εμπορικό σωζύγιο στι συναδελφέ του με την Μεγάλη Βρετανία. Άρα και εκεί οι Γερμανοί είναι λιγάκι επιφυλακτικοί και προσπαθούν να κρατήσουν αυτές τις συναλλαγές, δηλαδή ένα πλαίσιο που να μπορούν οι συναλλαγές να εξακολουθήσουν για μια περίοδο να είναι ελεύθεροι. Έχουν εντύπωση ότι αυτή η συμφωνία την οποία έκανε η ΜΕΗ εξασφαλίζει περισσότερο τους Ευρωπαίους παρά τους Βρετανούς. Γι' αυτό και είναι και μεγάλες αντιδράσεις. Δεν τους εξασφαλίζει σε αυτά τα σημεία που σας είπα. Τους δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν τους εργαζόμενους, τα 3 εκατομμύρια των Ευρωπαίων πολιτών, να συνεχίσουν να δουλεύουν εκεί. Και εξασφαλίζει σε και μεγάλο βαθμό, δηλαδή το χρηματοοικονομικό σύστημα, το χρηματοπιστωτικό σύστημα να μεταφερθεί όσο μπορεί, ας πούμε, στην Ευρώπη. Ήδη έχουμε κινήσεις εφοπλιστών και Ελλήνων εφοπλιστών οι οποίοι μεταφέρουν τα γραφεία τους στο Μονακό, νομίζω. Και τραπεζικών κολοσσών πάνε Γαλλία. Τραπεζικών, ναι, μάλιστα. Σιγά-σιγά. Αυτό θα επιφέρει, λέτε, μία ζημιά. Από την άλλη, θέλω να σας ρωτήσω, το Brexit από τη μια. Η Ιταλική... Πώς να το πω τώρα, η Ιταλική απειθαρχία, τα προβλήματα σε άλλες χώρες, ιδίως του Νότου, δεν συζητάμε για μας. Και μου λέτε εσείς, σωστά το λέτε, ότι εδώ ήρθε η ώρα των γενναίων συζητήσεων. Βλέπετε να γίνονται αυτές οι συζητήσεις? Όχι, όχι, όχι. Το κείνο που βλέπω είναι ότι η Γερμανία επιδιώκει να σφίξει περισσότερο το κλειό, δηλαδή να δημιουργήσει αυτό το οποίο είπατε στην αρχή της συζήτησής μας, δηλαδή να δημιουργήσει μια ζώνη με τους συμμάχους της, χώρες ας πούμε που είναι πολύ κοντά σε αυτή και υπό μια έννοια στο μυαλό τους έχουν τα κριτήρια τα οικονομικά, και να σφίξει την κατάσταση προς αυτό το επίπεδο. Δεν νομίζω ότι αν πάμε προς αυτή την κατεύθυνση τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Νομίζω ότι θα δυσκολεύσουν τα πράγματα. Άρα ο Φαντάρχης δεν έχει και τόσο άδικο που λέει ότι μπορεί το ευρώ, όχι μπορεί, αυτός το λέει με βεβαιότητα, εσείς λέτε μπορεί και εγώ, ότι το ευρώ μπορεί να αποχαιρετά να πνέει τα αλήθεια. Είναι δύσκολο όμως, ξέρετε, ένα παγκόσμιο νόμισμα όπως είναι το ευρώ αυτή τη στιγμή θα επιφέρει τρομακτικές αρνητικές επιδράσεις σε όλη την οικονομία. Γι' αυτό, δηλαδή ο φόβος, καταλάβατε, είναι ο φόβος που κρατάει το ευρώ εκεί που είναι. Και ο φόβος, ξέρετε, είναι ένα συνέστημα ανθρώπινο το οποίο δεν φεύγει εύκολα. Αν ξεπεράσουν τον φόβο και ο φόβος ξεπερνιέται, ξέρετε, με μια έκρηξη η οποία είναι απρόβλεπτη. Και το μαζεύω ακόμη περισσότερο τώρα και θέλω να μου πείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με αυτή την εικόνα, Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Είναι, σας το έχω πει πολλές φορές, υπάρχει ένας ανηφόρας, επιβεβαιωνόμαστε συνέχεια όσοι το λέγαμε, υπάρχουν τεράστια προβλήματα τα οποία τα θάβουμε κάτω από το χαλί. Είναι δύσκολη. Κοιτάξτε, με ένα χρέος της τάξης του 180% με αυτά τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία έχουμε, ότι οι επενδύσεις δεν γίνονται και δεν μπορούν να γίνουν, ότι στηριζόμαστε πρωταρχικά στον τουρισμό και δηλαδή που στην εισρωή πόρων και πάει λέγοντας, ότι το υπόδειγμα το παραγωγικό δεν αλλάζει, τα προϊόντα μας εξακολουθούν να είναι μέσα στις χαμηλή τεχνολογίας όπως ήταν το 2009 και το 2008. Όλα τα πράγματα, ας πούμε, τα οποία υποτίθεται ότι έγινα, τα οποία το μνημόνιο θα διόρθωνε, δεν έχει διορθώσει απολύτως τίποτα. Και έρχεται και Αρμαγεδόνας με τα κόκκινα, τα στεγαστικά, το 19. Έρχεται και τα κόκκινα και νομίζω ότι αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα. Ένα τεράστιο πρόβλημα, μην το υποτιμάμε. Ποιος το υποτιμάει, κανείς δεν το υποτιμάει. Ακόμα και αυτή η λύση η οποία πρότεινε ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, να το πω έτσι πολύ ευγενικά, εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη, είναι ένα τέχνασμα, διότι δεν μπορείς να κάνεις αυτό, να γίνει αυτό το οποίο γίνεται χωρίς να βάλεις φράγκο. Ρεστά. Έτσι, δεν γίνεται. Δηλαδή, στο μυαλό μου, ποιος θα αγοράσει αυτά τα ομόλογα, τα οποία πρέπει βέβαια να αξιολογηθούν από διάφορους οίκους και μετά κάποιος πρέπει να αγοράσει. Δηλαδή, να τροφοδοτήσει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα με τα χρήματά του από τη στιγμή που δεν υπάρχει ρευστό τίποτα. Δηλαδή, ο αναβαλλόμενος φόρος δεν είναι τίποτα. Έτσι, αέρας. Ο οποίος είναι η εγγύηση. Επομένως, δεν καταλαβαίνω, δηλαδή πάλι σε τεχνάσματα πάμε. Όλο το πρόβλημα, κύριε Σαχίνη, είναι ότι αρνούνται πεισματικά κάποιοι να βάλουν 6 με 7 δισεκατομμύρια, γιατί περί αυτού πρόκειται, να αγοράσουν αυτά τα δάνεια, αλλά κάποιος πρέπει να υποστεί το κρότος των 6-7 δισεκατομμυρίων. Βεβαίως
κατά πάσα πιθανότητα, εάν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση, θα το υπούσουν πάλι οι Έλληνες φορολογούμενοι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας γίνει κάτι τέτοιο. Όχι, εν πάση περιπτώσει. Και ξεκαθαρίσει το τοπίο. Εσείς καταλαβαίνω πώς το λέτε, αλλά θα σου πει ο άλλος τι, εν πάση περιπτώσει, μετά από 10 χρόνια ξανά πάλι τα ίδια. Ναι, ωραία. Δηλαδή, δεν έχει καταλάβει τίποτα σε αυτή τη χώρα αυτή που πρέπει να καταλάβουν. Και δεν δυστυχώς το θέμα του τραπεζικού συστήματος και των κόκκινων δανείων έγιναν όλα λάθος εξ αρχής. Δεν το λέω τώρα, το λέω από το 2012. Δυστυχώς δεν μπορώ να καταλάβω, ή μάλλον καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι τόσο ώρα να το πούμε, γιατί έγιναν όλα αυτά τα πράγματα. Και δεν αποφασίσαμε να κάνουμε ό,τι κάνανε όλες οι καπιταλιστικές χώρες του κόσμου. Τις ΗΠΑ, Νέα Ζηλανδία, τη Σουηδία, την Ιρλανδία, δηλαδή μια bad bank στην αρχή. Βάζουμε 20 δισεκατομμύρια δανεικά, εν πάση περιπτώσει, ξεκαθαρίζουμε το σύστημα, κρατικοποιούμε τις τράπεζες, αλλάζουμε τις διοικήσεις εξ αρχής και σιγά σιγά αρχίζουν οι τράπεζες να δουλεύουν και μετά τις πουλάμε αν θέλουμε στο ιδιωτικό τομέα. Το τέχνασμα, έχω την αίσθηση ότι η βάση της σκέψης του προγράμματος αυτού είναι να παραμείνουν ιδιωτικές οι τράπεζες. Διότι εάν προχωρήσει το πρόγραμμα του Ταμείου Χρηματοψηφικής Σταθερότητας και της κυβέρνησης για αυτή την bank bank κατευθείαν που κάποιος να βάλει 6 δισεκατομμύρια αυτομάτως, οι τράπεζες θα χάσουν, ας πούμε, την πλειοψηφία των ιδιωτών των μετόχων τους. Έτσι κάποιος θα τους πάρει άλλο. Αυτός που θα βάλει τα χρήματα. Και αυτός που θα βάλει τα χρήματα αυτή τη στιγμή είναι το κράτος. Άρα λέτε ότι έγινε κατανοητό μια αυτό. Χαρά έγινε κατανοητό. Να. Άρα η βάση είναι να μην αλλάξει χέρια. Αυτό έχω λέτε. Την εντύπωση. Μάλιστα. Δεν είμαι τόσο σίγουρος, δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό μου. Αλλά μια εικασία, κάνετε αλλά. Αυτό βγαίνει, δεν είναι εικασία. Βγαίνει. Σικ το λέω, σικ. Ναι, ναι. Βγαίνει μέσα από, ένα συλλογισμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καλό ή κακό το ένα ή το άλλο, αλλά σε αυτή τη φάση κάποια στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Δεν πρέπει να κοροϊδευόμαστε. Έχουμε δώσει 50 δισεκατομμύρια στις τράπεζες. 50 δισεκατομμύρια. Και δυστυχώς ακόμα δεν έχουν καταφέρει οι τράπεζες να παίξουν το ρόλο κατά τον οποίο είναι ταγμένες. Πώς θα το κάνουμε, ναι. Λέει εδώ ένας ακροατής, επιτέλους λέει ο κύριος Μελάς, είναι ένας από τους ανθρώπους που τα λέει χήμα, γιατί υπάρχουν ακόμη και πολιτικοί σήμερα που θεωρούν ότι κάναν το μη το 12 και το 13 με μια σειρά αποφάσεων, όπως PSI. Μάλιστα. Εγώ τώρα θέλω να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Για να μην είμαστε μόνο, πώς να το πω, στην γκρίνια. Να μην γκρινιάζουμε, ναι. Ναι. Έχει ξεσπάσει μια ιστορία, τη βλέπετε κι εσείς, γεωπολιτικά, με τα ενεργειακά. Και η Τουρκία αντιλαμβάνεται ότι είναι εκτός παιγνίου και επιχειρεί με έναν τρόπο να μπει μες στο παιγνίο εμφατικά. Τα οικονομικά δεδομένα, τι σας λένε με αυτή κοιτάξτε, την ιστορία. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Πάντα με βασανίζει αυτή η σκέψη. Δεν ξέρω αν είναι σωστή, αλλά θα σας το πω. Άκουσα και μου το επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου. Και ο Σεστοβλίδης, ναι. Ναι, το παιχνίδι είπε, το παιχνίδι με την Τουρκία δεν είναι μηδενικού αθροίσματος. Δηλαδή δεν είναι κερδισμό μισκάνη η Τουρκία. Επομένως αυτό το πράγμα, αυτή η σκέψη και αυτή η ρίση του Υπουργού Εξωτερικών της Κύπρου με βασανίζει συνέχεια. Αυτό σημαίνει ότι μην επαναλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα είναι έτσι και η Τουρκία είναι εκτός παιχνιδιού. Κλείνω την παρένθεση και δεν είμαι ειδικός σε αυτά τα θέματα και δεν θέλω να μιλήσω. Αλλά οτιδήποτε άλλο γίνει και αν πραγματικά υπάρξουν τα αποθέματα που είναι αξιοποιήσιμα στο βαθμό που μπορούν να είναι αξιοποιήσιμα, είναι κάτι πολύ θετικό. Αλλά αυτό είναι λίγο μακροχρόνιο, έτσι δεν είναι. Είναι λίγο μακροχρόνιο, κύριε Σαχίνα. Κώστας Μελάς, θέλω να τον ευχαριστήσω. Εγώ καταλαβαίνω, αυτό που έχετε πει πριν, θα το πω, 3 χρόνια, στη συχνότητα αυτή, δεν βλέπω να το έχετε μεταβάλει ιδιαιτέρως. Δεν σας βλέπω, και πάμε και σε ευρωεκλογές, θα περίμενε κανείς να έχει ανοίξει μια συζήτηση για το καλό των πολιτών της Ευρώπης κτλ. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι θα πάμε πάλι να, όσοι πάνε, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα, να ψηφίσουν με το τι τους τις πάει, όχι το τι πρέπει να γίνει, γιατί δεν υπάρχει καμία πρόταση στο τραπέζι. Αυτό είναι μόνιμη κατάσταση. Τελικά, να πούμε, η πολιτική σήμερα στην Ευρώπη, όπως έχει, αλλά και στον κόσμο, αλλά στην Ευρώπη, ας πούμε, όπως έχει εξελιχθεί, τελικά είναι να προσπαθήσει να κάνει τους πολίτες να ψηφίσουν αυτό που δεν θέλουν. Μου φαίνεται θα το γυρίσουμε στις κοινότητες, πώς τη λένε αυτή στην Ισπανία, λησμονώ το όνομα, που είναι της αυτοδιαχείρισης μεταξύ τους, όλοι είναι ευτυχισμένοι. Ναι, δεν τη θυμάμαι τώρα, μου ξεφεύγει, αλλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μελά, να είστε καλά.